Συγκρατημένος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπροστά στα νέα ενεργειακά δεδομένα που φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίχνει το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της και απεξάρτηση από τη Μόσχα. Επί του παρόντος, το πρόσημο είναι θετικό, καθώς όπως επισήμανε ο Νίκος Αναστασιάδης, η Κύπρος αντιμετωπίζει λιγότερο πρόβλημα από τις χώρες που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Το ευτύχημα για την Κύπρο είναι ότι δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Μπορεί να είναι αρνητική οπωσδήποτε η εξάρτηση από το πετρέλαιο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται να ευνοεί παρά να προκαλεί τα προβλήματα που προκαλεί στις υπόλοιπες των χωρών της Ευρώπης που εξαρτώνται από το φυσικό αέριο. Ως προς το ενδεχόμενο αξιοποίησης του κοιτάσματος Αφροδίτη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, παραδεχόμενος πως πρόκειται για μια χρονοβόρα επιλογή. Και δεδομένου ότι κάποιες εταιρείες πρέπει να επενδύσουν, θα πρέπει να αξιολογήσουν ορθά και να αποφασίσουν αναλόγως. Ο Νίκος Αναστασιάδης άφησε υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων ανοιχτό και το ενδεχόμενο να αλλάξει η αρνητική στάση των Αμερικανών ως προς τον αγωγό EastMed. Την ώρα πάντως που διεθνείς αναλυτές δεν αποκλείουν μέχρι και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, η Άγκυρα κλείνει κάθε παράθυρο προοπτικής. Δύο κυρίαρχα, ίσα και ανεξάρτητα κράτη είναι η μόνη λύση στην Κύπρο. Ως εγγύητρια χώρα, η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ο εγγυητής της ειρήνης, της ηρεμίας και της ασφάλειας στην Κύπρο, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η συνάντηση του Μευλού Τσαβούσογλου με τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Ο Τσαβούσογλου επέκρινε την ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιάλαχτη νοοτροπία που τορπίλησε τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης στη βάση Ομοσπονδίας, την οποία, όπως είπε, τώρα που άλλαξαν τα πράγματα, Ελληνοκύπροι αγκάλιασαν, ενώ εμφανίστηκε ανυποχώρητος και για το Βαρόσι. Η πρωτοβουλία για τα Βαρόσια είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Με τον Ερτουγρούλογλου να εκτιμά πως το αποτέλεσμα των προεδρικών του 2023 στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα έχει αντίκτυπο στην επίλυση του Κυπριακού.